άρχισε λοιπόν η επιβίβαση, εμείς παρτάφτα, πήραμε όλους τους βασικούς φόρους, κυρίως από πλευράς πυρομαχικών. Στρατηγέ, είχατε εικόνα, γιατί είναι 21, είναι απόγευμα της 21ης, είχατε εικόνα τι συμβαίνει στην Κύπρο? Τίποτα. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Αυτά τα οποία γνώριζε όλος ο κόσμος. Το μυαλό μας πήγε ότι θα μεταφερθούμε και θα έχουμε συμμετοχή στο προγεφύρμα το οποίο εξελίσσεται εκείνη την ώρα. Αυτά περάσαμε το μυαλό μας. Επιβεβαιωθήκαμε λοιπόν και κατά τις 10.30 ώρα απογειώθηκε το πρώτο αεροσκάφος. Η αποστολή ήταν ότι πρέπει, στη συνεννόηση που είχαμε με τους αεροπόρους, ότι πρέπει πρωτού ξημερώσει να έχουμε φτάσει στο αεροδρόμιο, διότι δεν έπρεπε να γίνουμε αντιληπτοί. Έγινε η πτήση σε χαμηλό ύψος, 100 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, μια πρωτόγνωρη επιχείρηση για τα ελληνικά δεδομένα, χωρίς συνοδεία. Ποτέ δεν είχε γίνει στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη, και τώρα διδάσκεται ως σε ορισμένες σχολές διαφόρων κρατών, διδάσκεται σαν επιχείρηση τολμηρή και επικίνδυνη. Λοιπόν, κατά τις 4 η ώρα, κατά τις 2 η ώρα, στις 22 πλέον ξημερώματα, φτάσανε τα πρώτα αεροσκάφη. Αρχίσαν να γίνεται ένα κύκλο γύρω από το αεροδρόμιο. Κάποια στιγμή έρχεται, με φωνάζει ένας πιλότος. Εγώ είχα επιβαστεί στο 8ο αεροσκάφος μαζί με την διοίκηση, το επιτελείο δηλαδή της Μητασίας, στο 8ο αεροσκάφος, μαζί με το διοικητή, το επιτελείο. Με φωνάζει, πηγαίνω μπροστά στο πιλωτήριο, μου λέει, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ βαλόμερθα πολλές κατευθύνσεις. Από μέσα από το αεροδρόμιο, από τα πλάγια, από βορρά, από νότο, από παντού. Όλα τα αντιεροπορικά πάνω στα νερά του. Όλα τα αντιεροπορικά βάζανε όλα προς την κατεύθυνση του αεροσκάφου. Το ρωτάω, γιατί μου το λες? Μου λέει, δεν μπορούμε να προσγειωθούμε με αυτές τις συνθήκες. Του λέω, προσγειώθηκε κανένα αεροσκάφος μέχρι τώρα? Μου λέει, ένα. Εσείς θα είστε ο δεύτερος. Εδώ είναι το επιτελείο της μονάδος. Θα πρέπει οπωσδήποτε βεβαιωθεί και αποχωρώ. Πηγαίνω, λέω στον διοικητή, φτάσαμε. Σε λίγο που γίνανε, δεν το είπα και τίποτα, διότι ο άνθρωπος είχε και ένα μικρό πρόβλημα χρόνια, έτσι, καρδιακό, οπότε δεν ήθελε να τον βάλω σε δυσκολίες. Μετά από λίγο προσγειωθήκαμε. Περιμέναμε εκεί, μόλις κατεβήκαμε με την κατάσταση την οποία είχα εδώ, τους ενημέρωσα ότι κάτι συμβαίνει κάτω, πρέπει γρήγορα να γίνει εκτένωση και να πιάσουμε θέσεις γύρω από το αεροσκάφος. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε. Το μυαλό μας ότι έχει καταγηθεί το αεροδρόμιο τη νύχτα από τους Τούρους και το κομμένο μας φορουμένο κάτω. Πού να φανταστούμε τι είχε συμβεί. Για λόγους προφανώς ασφαλείας, η διοίκηση, το ΓΕΘΑ, καθυστέρησε να ενημερώσει την Κυπριακή Διοίκηση, με αποτέλεσμα να μην ενημερωθούν οι χειριστές των αεροπορικών όπλων και να βάλουν κατά εσάς. Και να βάζουν κατά τον αεροσκαφό. Αποτέλεσμα της ιστορίας ήταν να καταρριφθεί ένα αεροσκάφος, να σκοτωθούν 27 καταδρομή και 4 αεροπόροι. Ένας μόνο γλίτος που κατάφερε, πετάχθηκε έξω και γλίτωσε. Ο αείμνηστος Ζαφυρίου, ναι. Ο Ζαφυρίου. Και είχαμε και τραυματίες. Πλέον τούτου, ευγήθησαν το περισσότερο αεροσκάφο, ευγήθησαν. 3 εξ αυτών δεν απογειώθηκα στη συνέχεια που απεβίωσα το προσωπικό. Δεν απογειώθηκα, δεν μπορούσα να φύγω. Είχαν βυθεί και είχαν πάθει βλάβες. 3 τα οποία καταστάθηκαν εκεί. Μάλιστα. Μέσα σε αυτά τα 3 αεροσκάφη, αν δεν κάνω λάθος, στο 4ο
Όχι, το τέταρτο δεν είναι το έκτο. Το τέταρτο είναι αυτό το που έπεσε. Το έκτο, δεν κάνω λάθος, το έκτο. Σκοτωθήκαν δύο στρατιώτες. Μέσα σε αυτούς ήταν και ένας κριτικός, ο οικονομάχης από τα Βρύζα. Επομένως είχαμε 27 συν 2, 29 νεκρούς και 4 στρατιώτες και 4 αεροπόρους νεκρούς και 10 τραυματίες μέσα στα αεροπλάνα από το Βεβίδη, στα τα υπόλοιπα τα τρία. Πριν καν ξεκινήσετε τις επιχειρήσεις. Πριν καν ξεκινήσετε τις επιχειρήσεις. Αυτή είναι η θλιβερή πλευρά. Επειδή δεν έχουμε χρόνο.